Γεια σας, είμαι η Ελένη, είμαι αστροφυσικός και σήμερα θα σας πω μια ιστορία για το σύμπαν, για τα βαρυτικά κύματα, τη σπουδαιότερη ανακάλυψη των δύο τελευταίων ετών, μια ανακάλυψη που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ. Βαρυτικά κύματα, κύματα τι? Βαρυτικά. Και τι σημαίνει αυτό? Ας φανταστούμε μια αναλογία, μια λίμνη με ήρεμη επιφάνεια. Ας πετάξουμε ένα πετραδάκι. Μπλουμ! Αυτό που βλέπουμε είναι κύματα στην επιφάνεια της λίμνης να έρχονται από το σημείο που έπεσε το πετραδάκι προς τα εμάς. Κάτι φαινομενικά παρόμοιο συμβαίνει και στο διάστημα με τα βαρυτικά κύματα. Κάτι τα προκαλεί και αυτά ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός προς τα εμάς που βρισκόμαστε στη Γη. Τι τα προκαλεί? Ένα από τα φαινόμενα είναι η σύγκρουση δύο μελανών οπών. Δύο μαύρες τρύπες δηλαδή, που περιφέρονται η μία γύρω από την άλλη, έλκονται και χάνουν ενέργεια και τελικά θα συγκρουστούν. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί τα βαρυτικά κύματα, ενώ μια μεγαλύτερη μαύρη τρύπα παίρνει τη θέση τους. Τι είναι όμως μια μαύρη τρύπα? Με απλά λόγια, ένα ενιγματικό αντικείμενο στο διάστημα, με τεράστια βαρύτητα που έλκει τα πάντα γύρω του. Τα ρουφάει, ακόμα και το ίδιο το φως. Στην πραγματικότητα, κάθε σώμα που έχει μάζα και επιταχύνεται, παράγει βαρυτικά κύματα. Στη Γη, βαρυτικά κύματα παράγουν τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα, ακόμα και ο άνθρωπος. Στο διάστημα, βαρυτικά κύματα προκαλεί και η σύγκρουση δύο αστέρων νετρονίων, ένα από τα τελικά στάδια της εξέλιξης ενός μέσου άστρου. Οι αστέρες νετρονίων είναι καταπληκτικά αντικείμενα. Έχουν μέγεθος μόνο όσο μία πόλη, περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους μερικές εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο και είναι τα πιο πυκνά αντικείμενα στο σύμπαν. Για να φανταστείτε, ένα κουταλάκι από το υλικό από το οποίο αποτελούνται ζυγίζει όσο 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, κατά τη σύγκρουση αυτών των δύο αντικειμένων παράγονται βαρυτικά κύματα που ταξιδεύουν στο διάστημα και μεταβάλλουν, αλλάζουν δηλαδή τις ιδιότητες του χωροχρόνου καθώς τον διαπερνούν. Χωροχρόνος, σας έχω πει πολλές καινούργιες λέξεις, αλλά αυτή είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή. Ο χωροχρόνος είναι το πάντρεμα του τρισδιάστατου χώρου που μας περιβάλλει και του χρόνου που περνάει. Τα βαρυτικά κύματα, σαν κύματα στη λίμνη που λέμε διάστημα, ταξιδεύουν στο χωροχρόνο και αλλάζουν τις ιδιότητές του. Πότε τον τραβάνε και πότε τον αφήνουν. Ένας διαστημικός προκρούστης, με άλλα λόγια. Οι παρατηρήσεις βαρυτικών κυμάτων σε συνδυασμό με παρατηρήσεις στο φως από τις ακτίνες γάμα και χ, οπτικό, υπέρυθρο και ραδιοκύματα μας δίνουν τη δυνατότητα να μελετήσουμε τα αντικείμενα τα οποία τα προκαλούν και να κατανοήσουμε το σύμπαν. Για παράδειγμα, μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια πόσο γρήγορα απομακρύνονται οι γαλαξίες ο ένας από τον άλλον. Επίσης, πλέον ξέρουμε πού δημιουργούνται τα βαρέα μέταλλα όπως η πλατίνα και ο χρυσός. Τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο αυτό το δαχτυλίδι. My precious! Και τι πιο εντυπωσιακό από το να μπορείς να προβλέπεις πότε ένα τέτοιο φαινόμενο που προκαλεί βαρυτικά κύματα θα συμβεί. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούν να προβλέπουν τέτοια ενεργητικά φαινόμενα, πριν αυτά συμβούν. Έτσι θα μπορέσουν να συμπληρώσουν το παζλ βαρυτικών κυμάτων που μας ταξιδεύει τις εκατομμύρια έτη φωτός μακριά.